Έχουμε την απόφαση για τους 7 πρώτους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, για εκείνους που έχουν καταδικαστεί, που έχουν ήδη κριθεί ένοχοι για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν πρέπει να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό και μιλάμε για τον Γιώργο Γερμανή, τον Ηλία Κασιδιάρη, τον Ιωάννη Λαγό, τον Αρτέμιο Ματθεόπουλο, τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Παναγιώταρο, τον Χρήστο Παπά. Κανένα ελαφρυντικό λοιπόν το δικαστήριο, κανένα ελαφρυντικό για τους 7. Ο συνήγορος του Νίκου Μιχαλολιάκου υποστήριξε ότι ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής είχε παράξει έργο δημιουργώντας πολιτικό φορέα και βοηθώντας κόσμο. Ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσω της υπεράσπισής του δήλωσε ότι είναι παρεξηγημένο πρόσωπο, αρνητικά προβεβλημένο. Ο Γιάννης Λαγός παρουσιάστηκε ως ζωόφιλος και χριστιανός ορθόδοξος, ενώ ο Νίκος Μίχος ανέφερε επίσης ότι αγαπά τα ζώα και ότι παντρεύτηκε 2 φορές την ίδια γυναίκα. Ζητώντας ελαφρυντικά, ο Ηλίας Παναγιώταρος δήλωσε ότι υπήρξε αιμοδότης από το 1993 και ότι έκανε 2.000 ερωτήσεις στη Βουλή για άτομα με ειδικές ανάγκες στα σχολεία. Στην επόμενη ολομέλεια της Ευρωβουλής, πιθανότατα στις 19 Οκτωβρίου, αναμένεται να ψηφιστεί η άρση ασυλίας του πρώην Ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής, ο οποίος ανεξαρτοποιήθηκε τον Ιούλιο του 19, Γιάννη Λαγού.